Καλό μεσημέρι, Βολίβια, σε εσένα και στους ακροατές και όλους. Άνε την πρόκριση για την ΑΕΚ, τι κρατάτε από το χθεσινό παιχνίδι? Άνε την πρόκριση, έτσι όπως ξέρει τα πράγματα, κανείς δεν ανέμενε κάτι έτσι όταν έγινε εκδήλωση με την ανόρθωση. Ήρθε το πρώτο παιχνίδι στο Βάσιζι όταν κάναμε εξαιρετική εμφάνιση και πήραμε ένα σοβαρό προβάδισμα με εκείνο το 3-0. Αυτό που κρατάμε είναι ότι χθες η ομάδα δεν ήταν λόγοι αυτά που λέγαμε ότι θα μπούμε σοβαρά και θα θεωρήσουμε ότι δεν έχει βελτιώσει κάτι, θα διώξουμε. Είναι να απλοποιήσουμε τα δεδομένα και να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η πρόκληση. Το κάναμε, σκοράροντας δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εκεί τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους και απέκτησε τη δική διαδικασία πλέον ο χρόνος που απέμενε στο παιχνίδι. Αναφέρομαι στο δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως δεν κρατάμε το γεγονός ότι επίσης χαλάρωσε και δεχτήκαμε δύο γκολ από την αντίπαλό μας. Αλλά σημασία έχει ότι πήραμε την πρόκληση στα ημιτελικά του κυπέλλου. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα προκριθεί από τις δύο λεμεσιανές ομάδες. Θα πλαισιώσει εμάς την Ομόνια και τα ΠΟΕΡ. Καυτή τετράδα, πολύ καυτή. Συνεχίζουμε για την πορεία στο πρωτάθλημα και θα το παλέψουμε από την πάντα βήμα-βήμα μέχρι το τέλος. Σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Θεωρώ πάντως ότι ήταν φυσιολογική αντίδραση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, νοουμένου ότι είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της. Είναι διαφορετική νοοτροπία στο κύπελλο. Και ίσως γι' αυτό ήρθε και αυτή η χαλάρωση στην επανάληψη. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει ψέματα από τη στιγμή που επιτέχθηκε ο στόχος της πρόκρισης. Και με έτσι τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους θεριστές. Δικαιολογημένα βέβαια ο προπονητής μας εξέφρασε ένα παράπονο μετά το τέλος του παιχνιδιού για τη χαλάρωση. Ίσως για να κρατήσει σφιχτά τα λουριά. Ναι, αλλά από την άλλη ας μην κρυβόμαστε. Παίζεις ποδόσφαιρο, πετυχαίνεις το στόχο σου. Ακόμη 45 λεπτά είναι ουσιαστικά σε εισαγωγικά μάλλον αγκαρία. Κάπου εκεί είναι φυσιολογικό. Κάπου και με το πρόγραμμα που προερχόμασταν με τα συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, νομίζω κάπως φυσιολογικό ήταν να ρίξουμε στροφές στην επανάληψη. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Κρίστιας σε έδωσε χρόνο συμμετοχής σε ορισμένους ποδοσφαιριστές που μέχρι σήμερα δεν είχαν αρκετά λεπτά στα πόδια τους. Εντάξει, ο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέτε είναι ο Καστάνας που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και ο Κυπριανό που παίρνει και αυτό σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής, ο Φάρλε πήρε τη θέση του Τωμάς. Χρειάζεται όλοι να είναι ετοιμοπόλυνοι. Σε όλους υπάρχει εμπιστοσύνη και είναι κάτι που το δείχνει η τεχνική μας ηγεσία και στην πράξη. Είναι μακρύς ο δρόμος, μακρύς ο μαραθώνιος. Είπα και πιο πριν, πάμε μέχρι τέλους. Αναζητώντας τη διάκριση σε προάθλημα και κύπελλο. Επομένως και με τα προβλήματα που έχει η ομάδα, γιατί το απουσιολόγιο το τελευταίο χρονικό διάστημα ποτέ δεν ήταν λευκό, πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι σε εγρήγορση και να είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία που θα τους δοθεί. Nice. Τώρα η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι απέναντι στην Αγία Νάπα, στον Τάσος Μάρκου, σε ένα αγώνα όπου θεωρητικά τουλάχιστον η ΑΕΚ έχει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας. Εντάξει, το γεγονός ότι παίζουμε με την ουραγό της βαθμολογίας δεν μας εξασφαλίζει τίποτα απολύτως. Πρέπει να πάμε με σεβασμό στον αντίπαλο, χωρίς ίχνος υποτίμησης, σοβαρά από το πρώτο λεπτό, έτσι ώστε να απλοποιήσουμε εμείς με την απόδοσή μας, με την εμφάνισή μας τα δεδομένα. Τίποτα σου χάριζε στο ποδόσφαιρο, πρέπει να καταβάλεις πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το έχουμε κατά νου. Επομένως πάμε για να πάρουμε το τρίποντο στο Τάσος Μάρκου, χωρίς να κοιτάζουμε το τι θέση κατέχει αυτή τη στιγμή η επόμενη μας αντίπαλος, τα δεδομένα που την απασχολούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά μόνο τη δικιά μας ομάδα. Εμείς θα σεβαστούμε το. Εμείς πρέπει, οφείλουμε να σεβαστούμε τον αντίπαλο, να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα όπως κάνουμε πάντα το παιχνίδι και από εκεί και πέρα να πάρουμε το ζητούμενο. Είναι η νίκη. Τα αγωνιστικά δεδομένα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής πώς είναι?
αγωνιστικά δεδομένα έχουμε μια επιστροφή του, του Μαρτσίνιακ, εξέτησε την τιμωριά του, δύο αγωνιστικές σύνδυο από τη Δικαστική Επιτροπή. Μπαίνει στο ποινολόγιο, στο απουσιολόγιο αν θέλεις, λόγω τιμωρία στο Λαμπάν, που είχε δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι κυπέλλου, όχι όμως στο παιχνίδι προαθλήματος. Επίσης επιστρέφει ο Μιντίκης, έκανε σήμερα κανονικό πρόγραμμα, προπονήθηκε κανονικά. Και εκτός από τον Λαμπάν, η άλλη απουσία θα πορευτούμε με αυτήν για μερικές εβδομάδες, είναι αυτή του τραυματία Μόησο. Άστε, ωραία. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, Κυριακό. Καλή δουλειά. Ναι, παρακαλώ. Απλά πολύ, Διε. Πρώτου κλείσουμε, χρωστάμε και μία κουβέντα. Δεν κάναμε τελικά το θαύμα χτες. Α, ναι, στην Καραθόσφαιρα. Ναι. Το ξεχάσαμε. Νομίζω πρέπει να είδες το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι είσαι μπασκετικός. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε την Τετάρτη. Είναι δύσκολο το έργο μας, όπως αποδείχθηκε και χθες, απέναντι στη μοναδική και τη ομάδα της διοργάνωσης. Μα έτσι αλλιώς, Κυριάκο, και εδώ που έφτασε η ΑΕΚ, μόνο με ένα θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία της μέχρι τώρα. Είναι εμφανώς ανώτερη η Γερμανή και γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι χρησιμοποίησες και τον όρο θαύμα. Μαγάρι την Τετάρτη στο Κήτιο, το βράδυ της Τετάρτης που έρχεται στο Κήτιο, να πετύχουμε το θαύμα, αν όχι. Έχουμε καθήκον όλοι να χειροκροτήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια για την πορεία, την αναπανάληψη πορεία μέχρι το 16 του FIBA Europe Cup. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ έχει ένα βουνό μπροστά της και η καλαθοσφαιρική ΑΕΚ μέχρι και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σε πρωτάθλημα και θεωρώ κάπου θέλουν και ήδη να δώσουν απαντήσεις μετά τον χαμένο τελικό στο κύπελλο. Μακάρι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακό. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.